Καλησπέρα, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο με Hero Zero στο GR14. Ναι, είπα να κάνω στο GR14, μετά στο GR18. Ναι, και μόλις είχα βάλει την αποστολή, τελείωσε. Τώρα πριν λίγο μπήκα, πριν μισή ώρα ξύπνησα, περίπου 10 και μισή πάει η ώρα τώρα, τέλος πάντων. Ναι, τώρα πρέπει να βγούμε μια αποστολή. Μια μεγάλη αποστολή βασικά, γιατί τώρα εγώ βάζω μεγάλες αποστολές. Το event το τελείωσα την ημέρα που ήταν ο κοκοπιός. Την δεύτερη ημέρα που ήταν ο κοκοπιός. Δηλαδή προχθές το μεσημέρι που βγήκε μια ώρα ο κοκοπιός για το event. Τότε το τελείωσα. Ναι, έπαιζα με το καζίνο στην αρχή. Η πρώτη μέρα ήταν και το καζίνο με το event. Και δεν άφησα το καζίνο, έπαιζα με το καζίνο. Κέρδισα μερικά pet, μερικά ενισχυτικά και τέτοια και αντικείμενα και μετά άρχισα με το τέτοιο, με το event. Και μετά μέσα σε μία μέρα και κάτι ώρες το τελείωσα. Δεν ήταν τόσο δύσκολο. Τώρα τα event που βάζουν είναι πιο εύκολα από τα παλιά. Παλιά με το ζόρι προλάβαινες να τελείωνες τα event. Ας πούμε τα Χριστούγεννα και τέτοια πριν 2-3 χρόνια ήταν πολύ δύσκολο να τελείωσε το event. Τώρα τα έχουν κάνει πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, ναι. Την αυσανέλεια, ναι. Να ορίστε εδώ πέρα, το τελείωσε το event, το έχω τελειώσει εδώ και 3 μέρες από τότε που βγήκε, την άλλη μέρα το τελείωσα. Ναι, πριν 4 μέρες δηλαδή περίπου το τελείωσα αυτό το event. Ναι, σήμερα έχει κακοποιώσει τις 11.30. Περιμένετε, έχουμε τέτοιο τώρα. Εδώ η ομάδα μου στο GR14. Ναι, δεν συμμετείχε κανένας, ήταν ο κοκοπιός σήμερα στις 4.30 το βράδυ. Δηλαδή ποιος βάζει ξυπνητή να ξυπνήσει, να δούμε, υπήρχε κάποιος, ναι, η old school. GG, μάλιστα. Και κάποια άτομα από αυτούς μπήκαν το βράδυ και συμμετείχαν με τον κοκοπιό, okay. Εμείς δεν υπήρχε κάποιος που να συμμετείχε, τώρα εγώ συμμετέχω στις 11.30 ώρα που είναι ο κοκοπιός. Αυτό είναι το καινούργιο hero count. Ένας βαθμός για κάθε επίθεση ενάντια σε κακοποιό. Όπως βλέπετε, ναι. Τελείωσε το hero count με τα pet. Δεν βγήκε κάποια θέση εδώ στο GR14. Τώρα στο κακοποιό ελπίζω να βγούμε κάποια θέση. Αν τα λογικά θα βγούμε. Κάπου να βγούμε 5 θέση τετάρτη. Κάπου εκεί, ναι, τέλος πάντων. Εδώ συμμετέχουν μερικά άτομα, δεν συμμετέχουν πολλά άτομα. Αυτός έχει να μπει από τις 9. Εσείς που βλέπετε το βίντεο και έχετε να μπείτε από καιρό, μπείτε καμιά φορά μα θέλετε, γιατί ο άλλος έχει να μπει εδώ και 5 μέρες σχεδόν, ο άλλος 6 μέρες σχεδόν, ο άλλος 5 και αυτός, ο άλλος από εχθές, αυτός από πριν λίγες ώρες, αυτός από 5 μέρες, αυτός που έμπαινε πιο πολύ, δεν ξέρω γιατί, ο τρελάρας killer που και αυτός έχει να μπει από 5 μέρες σχεδόν. Εντάξει, δεν βλέπω πολλές συμμετοχές, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, δύο είμαστε μέσα. Εδώ μας κάνουν επίθεση άμυνα. Η πίτσα ελέψη θα χάσουμε. Ναι, βασικά μπορεί να κερδίσουμε, κάτσε. Γιατί έχουμε το πλάτον, ξέχασα. Έχει και τρόπαιο αυτή, οπότε μπορεί να κερδίσουμε, δεν ξέρω. Εδώ σήμερα έχουμε βάλει τον Dory 24. Πιστεύω ότι κερδίσουμε, δεν έχει κάνει ενισχυτικά, οπότε πιστεύω ότι κερδίσουμε. Ναι, πάμε λίγο εδώ να δούμε κάποια πράγματα και να βάλουμε το event μετά. Δεν το έχω πάρει ακόμα το pet, είπα να το πάρω σε βίντεο να σας το δείξω και εσάς ότι το έκανα. Ναι, 634, 624, 791. Πριν τα 27. Πάμε να αγαπάμε τίποτα καλό. Τώρα περιμένω πόσους μήνες, ένα μήνα περιμένω να βγει το χειρόκρο με τα ρούχα. Γιατί έχω μαζέψει τόσα πολλά που δεν ξέρω πόσα είναι. Ναι, τέλος πάντων, ούτε εδώ είδα να έχει τίποτα καλό. Ναι, πάμε άλλη μια τελευταία φορά έτσι για να μην βαρυθείτε και πέσετε κάτω από το πάτωμα. Λέει. Κάτω από το πάτωμα, λέω. Κοίτα, κάτω από το πάτωμα δεν νομίζω να γίνεται να πέσετε. Κάτω από το καναπέ, εκεί που βλέπετε τέλος πάντων από την καρέκλα σας. Ωραία, πάμε και εδώ και τέλος. Γιατί και εγώ βαριά μου το ψάχνω ρούχα. Αλλά είναι καλό για το παίχτη το να αναβαθμίζεις.
-400 εδώ την άνε και περιμένουν να πάρουμε αυτό το ρούχο που είναι -400, ναι. 703. Sorry που μου ακούτε λίγο έτσι, απλά όταν ξυπνάω το πρωί υπάρχει ένα πρόβλημα με το λαιμό μου και δεν μιλάω πολύ καλά. Πάμε να βάλουμε και αυτό πλυντήριο και τέλος. Μείον 600 τώρα. Στην αρχή μου το πήγαινε μείον 500, μείον 400, μείον 300 και τώρα μου το πήγε μείον 400. Τέλος πάντων. Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν νομίζω να γίνεται διαφορές, όχι. Πάμε εδώ στις επιθέσεις να δούμε. Εδώ η τιμή είναι 31.000 και εδώ να είστε 1134. Να ξέρω όσο πάει ανεβαίνουμε. Πάμε και εδώ στην κρυψώνα. Μαζεύουμε τα κύρματα, αυτό, αυτό και αυτό. Όπως βλέπετε έχω το γυμναστήριο. Πιστεύω ότι αξίζει το γυμναστήριο από τα 10 level και πάνω. Τώρα δεν αξίζει. Ναι, έχω βάλει να κάνω τώρα αυτό εδώ, το χρηματιστηριακό κέντρο. Ναι, πάμε να κάνουμε και καμιά επίθεση έτσι με τα ρομπότ. Να πάρουμε και καθόλου super call, όπως λέγεται, και μηδενίτη. Ωραία. Συνεχίζουμε τις επιθέσεις μας. Έχουμε τις επιθέσεις να κάνουμε. Έχουμε κάνει τις 3 ήδη. Πήγα να πω, τέλος πάντων. Άλλες 2 επιθέσεις. Έλα, έλα, πάμε. Πάμε, το έχουμε. Κοντά είμαστε. Ωραίος. Πατάμε άλλο ένα κουμπί. Πατάμε παράληψη. Πολύ ωραία. Και την τελευταία επίθεση την αφιερώνω σε εσάς που θα κερδίσουμε. Ωραία, τελευταία επίθεση και τέλος. Εδώ ο Λουκ με ο παιχτάρας, 86 level. Η δύναμη το level, ξέρεις τι θα πω, είναι αρκετά χαμηλή. Όχι αρκετά αρκετά, είναι για 550 level αυτή η δύναμη. Να σου πω την αλήθεια, περίπου. Αυτή η δύναμη πρέπει να την έχεις όταν είσαι 50 level. Αλλά τέλος πάντων, κάνε την όπως θέλεις. Δεν έχω πρόβλημα, αφού τα άλλα 3 καλά είναι καλά και αυτά. Έχεις πάρει το ρόζι εδώ πέρα το γουρούνι, μια χαρά. Έχεις πάρει τη τσουγκράνα με τις μάχες. Εγώ δεν πήρα ποτέ τις μάχες. Πήρα τη τσουγκράνα, αλλά δεν πήρα τις μάχες. Ναι, τέλος πάντων, σήμερα ίσως πάρουμε κανένα τρόπαιο. Ναι, εδώ πέρα. Μια χαρά. Έχουμε και τα μηνύματα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εδώ διαγράφηκε αυτός που μου γράψε. Δεν ξέρω, μου είχε γράψει μήνυμα και διαγράφηκε και αυτός ο παίχτης. Μάλλον θα είναι ο ίδιος, δεν ξέρω. Άμα βλέπεις εσύ το βίντεο που είσαι διαγράφτηκε και δες, απλά δες εκεί τη φάτσα που έχεις, μήπως είναι δικιά σου, και πες μου τι μου είχες γράψει για θα σου απαντήσω. Άμα είχα αργήσει να σου απαντήσω, sorry. Δεν είμαι συνέχεια μέσα για να σας απαντάω, αλλά θα σας απαντάω όταν μπαίνω. Οπότε ναι, εσύ και εσύ εδώ πέρα, εσύ που μου έχεις στείλει 3 μηνύματα, γράψε τα μου πάλι και άφησε το. Μην το ξαναδιαγράψεις, γιατί δεν προλαβαίνω να το δω μόλις μου το στείλεις. Ας πούμε σε 2-3 ώρες θα το δω. Οκ, ναι, αυτά. Εδώ είναι η ομάδα, αυτή την ομάδα την έφτιαξα για να μπείτε εσείς όσοι θέλετε. Στο GR14 όσοι θέλετε να μπείτε. Ναι, και πάμε για την στιγμή του βίντεο που ήρθατε για αυτό το λόγο, για να ανοίξουμε το event και να πάρουμε το νέο pet. Ωραία, αυτά τα έχω κάνει όλα και τώρα πατάμε το κοκοπίο να το πάρουμε και πάμε. 3 βαθμούς δεξιότητας και μόλις τελειώσαμε το hero code. Αυτό θα μπορούσα να το έχω βάλει άμα ήταν. Αυτό σου δίνει περισσότερη ζημιά, οπότε θα μπορούσα και αυτό να το έχω πάρει. Θα πάρω το pet. Ναι. Άμα είχα 2 επιλογές να πάρω, θα είχα πάρει και τα 3 θα τα ήθελα. Να σας πω την αλήθεια, αυτό δίνει πολύ ζημιά. Αυτό δίνει πολύ ζημιά στο όπλο. Συν 22 και πάμε 400. Ο Λύπη όμως είναι καινούριος βοηθός και το θέλω και δεν τον έχω. Αλλά μειώνει πολύ δύναμη και ξέρετε τώρα. Ενισχυμένος, ακολούθουμε χτύπημα, οπότε θα πάρω το Λύπη. Επειδή δεν έχω τέτοιο pet, θα το ήθελα να έπαιρνα αυτό εδώ. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε αυτό εδώ να πάρουμε τα 5 donut και 10 βαθμοί δεξιοτήτων. Ωραία, 37 donuts πήγαμε. Πάμε να βάλουμε και το pet μας.
Να το καινούριο pet. Όσο σας αρέσει, αυτό το pet μπορείτε να το πάρετε μόνο σε καζίνο νομίζω. Και στο event που είδατε τώρα. Μόνο εκεί μπορείτε να το πάρετε. Νομίζω όσοι θέλετε και σας αρέσει το pet όπως βλέπετε. Αν σας αρέσει το pet μπορείς να το πάρεις μόνο εκεί που είπα. Στο event που τελείωσα τώρα εγώ. Ή στο καζίνο νομίζω. Στο καζίνο δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να το κερδίσεις. Ναι, τέλος πάντων για την ώρα δεν το κρατήσω, θα το κρατήσω όταν χρειαστεί, μήπως το συνδυάσω με κανένα ρούχο αργότερα. Για την ώρα θα κρατήσω το άλλο. Ναι, όπως βλέπετε έχω πάρει και τα δύο pet που ήταν για το event. Αυτός εδώ, η τίγρη, τον έχω πάει για τα level. Ναι, τέλος πάντων τον άλλο θα το κρατήσω ένα level για το επόμενο χειροκόν που θα είναι με τα pet να ανεβούμε level. Και αυτό το pet από event το κέρδισα. Ναι, προσπάθησα και το κέρδισα και το έχω πάει 30 level ήδη. Ναι, έχω πάρει δύο pet από τα event, έχω προσπαθήσει, τα πήρα. Ναι, αυτά τώρα, τι άλλο να σας πω. Αν είναι να βάλουμε και τους 10 βαθμούς, 15 βαθμούς που πήραμε. Θα τα βάλουμε εδώ ισορροπημένα. Ναι. Πάμε και το τελευταίο. Ναι, εντάξει, καλά είναι το σύστημα πιστεύω. Ναι, πιστεύω ότι είναι καλά τα skills για το level μου. Σε λίγο θα πάμε 2000, ελπίζω μέχρι τα 140 τα έχω πάει. 145 κάπου εκεί. Πιστεύω ότι θα έχω πάει 2000 όλα. Δεν έχω το 50 συνδικό. Άμα είχα 50 ήταν 2000 τώρα. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Σήμερα, όποιος δει το βίντεο πριν τις 11.30, βασικά δεν νομίζω να ανέβει τόσο γρήγορα το βίντεο. Ναι, όσοι είστε στην ομάδα μου στο GR14, να ξέρετε να πατήσετε αυτό το ερωτηματικό εδώ πάνω. Οκ, για το τέτοιο. Για να ξέρετε πότε θα βγει ο κακοποιός. Να πατήσετε αυτό το ερωτηματικό εδώ πέρα, να ας πούμε λέει σήμερα στις 11.30 ώρα το πρωί. Να ας πούμε σε μία ώρα περίπου. Οκ, το άλλο λέει σήμερα στις 18.30, αυτό πέφτει 6.30 νομίζω. Ναι. Ναι, αυτά και αύριο στις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα ή το πρωί. Ναι, τα μεσάνυχτα. Κάποιες φορές τυχαίνω να είμαι μέσα στις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα, κάποιες φορές δεν τυχαίνω. Αλλά όταν τυχαίνω να είμαι στις 2 τα μεσάνυχτα, δεν κάθομαι πολύ, κάθομαι κανένα 10 λεπτά, 15 λεπτά. Ναι, οπότε αυτοί που είστε στην ομάδα μου στο GR14, να είστε μέσα όταν βλέπετε εδώ. Πατήστε το ερωτηματικό εδώ πέρα. Και σας λέει σήμερα στις 11.30 ας πούμε, ναι. Μην μπείτε όλη την ημέρα, μπείτε όλοι στις 11.30 για να βοηθήσετε στο κακοποιό να κάνετε επιθέσεις, ok. Και να πάει η ομάδα σε μια καλή θέση στο HeroCom. Ωραία, ναι. Αυτό το HeroCom δεν είναι τόσο δύσκολο, απλά κάνεις επιθέσεις, όπως οι περισσότεροι που κάνουμε επιθέσεις στο HeroCom. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, όσοι θέλετε να μπείτε στην ομάδα μου εδώ στους Greek Legends. Ναι, θα αργήσω λίγο να σας βάλω όσοι θέλετε. Ανεβείτε εσείς level όσοι θέλετε. Ας πούμε, άμα είστε τώρα 5 level, ανεβείτε πηγαίνετε 20 ή 10 level και θα σας βάλω στην ομάδα έτσι ώστε να ξέρω ποιο να βγάλω. Ποιος δεν συμμετείχει πιο πολύ εδώ στην ομάδα και είναι το πιο μικρότερο level. Είναι εδώ Hero Zero, μου είπε ότι χθες ήταν 10 level και σήμερα μου είπε τα πάει 20, δεν πήγε. Οκ, εντάξει. Δεν χάθησε την υπόσχεσή του, μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ σε μια μέρα πήγα 24 level, τη δεύτερη 35 νομίζω, 30. Ναι, από εκεί, μετά στη τρίτη μοίρα πήγα 45 level. Ναι, σε μια εβδομάδα είχα πάει 70 level περίπου, τέλος πάντων, ναι. Οι άλλοι σε μια μέρα πάνε 8 level ας πούμε, 9. Εντάξει, δεν ασχολούνται πολύ σε αυτό το GR, εγώ σε αυτό το GR το φτιάξα για αυτό το λόγο, για να μην ασχολούνται πολύ σε αυτό το GR, έτσι ώστε να είμαστε ομάδα και να ανεβούμε έτσι τουλάχιστον στο top 10. Και να παίρνουμε τουλάχιστον από 5 donate εύκολα από το τουρνουά εμπειρίας. Ναι, έφυγε ο look me εδώ πέρα, ok. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Σε όσον άρεσε να πατήσουν το like, να πατήσουν και ένα subscribe. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 200 τι λέω τώρα ρε φίλε. Σε ευχαριστώ όλους για τους 220 subscribers, πήγαν πολύ γρήγορα σε 2 μέρες, ανεβήκαμε 10-15 subscribers νομίζω, τα πήγαμε πολύ γρήγορα τους subscribers. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την υποστήριξη που μου δίνετε, να είστε καλά όλοι. Ναι, όπως είπα, μην συνεχίζετε να σταματάτε αυτό που κάνετε, πατήστε το like, πατήστε το subscribe όσοι δεν είστε subscribe.
κάντε ένα comment κάτω, πατήστε το καμπανάκι για να σας ειδοποιεί το YouTube πότε κάνω καινούριο βίντεο και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!